Σε φάση υλοποίησης φαίνεται ότι βαδίζει ο σχεδιασμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την παροχή φυσικού αερίου στις πρωτεύουσες των 5 νομών. Είναι κάτι που το προσπαθούμε πριν καν να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως περιφερειάρχης. Ήμασταν πρωτοπόροι σε όλη τη χώρα. Εμείς κινήσαμε τις διαδικασίες μέσα από τη ΔΕΠΑ. Συνεργαστήκαμε ιδιαίτερα με τον κύριο Τερζόπουλο, ένα στέλεχος της ΔΕΠΑ, και φτάσαμε σήμερα να είμαστε στην τελική ευθεία. Τη Δευτέρα έχω μια συνάντηση στις 3 το μεσημέρι με στόχο να οριστικοποιήσουμε τα επιμέρους σημεία. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μάλιστα δηλώνει ότι είναι σε ετοιμότητα για την έναρξη των διαδικασιών προκειμένου το δίκτυο του φυσικού αερίου να αρχίσει να στείνεται. Εμείς είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε ως Περιφέρεια την πρώτη πρόσκληση για κατασκευή υποδομών για οικιακή χρήση, για οικιακή κατανάλωση, για επαγγελματική κατανάλωση για τις 5 μεγάλες πόλεις, περίπου για το 1/3 αυτών. Θα επιδιώκουμε στη συνέχεια, και εφόσον η ΔΕΠΑ βρει τους αντίστοιχους σπόρους, να ολοκληρωθούν οι υποδομές σε αυτές τις 5 μεγάλες πόλεις, κάτι που νομίζω ότι θα επιτευχθεί. Όσο για την επέκταση του δικτύου παροχής φυσικού αερίου και σε άλλες περιοχές πέραν των 5 πρωτευουσών, αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει ειδικής μελέτης, όμως προς το παρόν τίποτα δεν αποκλείεται. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι για τις περιοχές εκτός των 5 μεγάλων πόλεων τίθεται ένα ζήτημα κόστους-οφέλους, γιατί όλα αυτά τελούν υπό την εκμετάλλευση ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες χωρίς το κέρδος, αναμφίβολα η επιζημία, δεν θα επενδύσουν. Εκεί όμως για περιοχές όπου έχουμε κρίσιμες μάζες πολιτών, όπως το Βόρειο Εύρο, θα μπορούσαν να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες λύσεις όμως θα ήθελαν πάντα την συνένεση και μια κρίσιμη μάζα πολιτών που θα πρέπει να συγκροτηθεί εκεί τοπικά.